Είμαστε πολύ περήφανοι που υλοποιούμε το στόχο μας στη χημική βιολογία που μας κάνει μοναδικού στην Ελλάδα σε αυτήν την καινοτόμα περιοχή της επιστήμης. Είμαι ο Αλέξανδρος Πίντζας και είμαι διευθυντής του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημίας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Το Ινστιτούτο δημιουργήθηκε σαν πόλος καινοτομίας και στοχεύει στην ανάπτυξη έρευνας στους τομείς της υγείας, του φαρμάκου και της βιοτεχνολογίας. Προς αυτή την κατεύθυνση στηρίζεται από τη συνέργεια μεταξύ χημίας και βιολογίας, από την τεχνογνωσία του προσωπικού του και από τις σπουδαιότατες υποδομές του. Προσφέρουμε στην οικονομία και στην κοινωνία μέσω της συμμετοχής σε δεκάδες ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων και άλλων ερευνητικών φορέων από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Επίσης, η συνεισφορά μας στην κοινωνία φαίνεται και από την εκπαίδευση 60 νέων επιστημόνων ερευνητών κάθε χρόνο στο Ινστιτούτο μας. Αυτό που με ενδιέφερε ως ένα νέο ερευνητή ήταν να βρεθώ σε ένα Ινστιτούτο στο οποίο χρησιμοποιούν καινοτόμες προσεγγίσεις για ασθένειες που αφορούν μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Επίσης, είναι το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα το οποίο μου παρέχει τη δυνατότητα να συνεργαστώ με άλλες ερευνητικές ομάδες. Αυτή την εποχή ασχολούμαστε με το σχεδιασμό ενώσεων που έχουν ως σκοπό την καταπολέμηση μιας μορφής καρκίνου. Ένας φιλόδοξος στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κέντρου έρευνας για τον καρκίνο στην Αθήνα σε συνεργασία με το μεγαλύτερο αντικαρκινικό κέντρο έρευνας της Γερμανίας, το DKFZ. Η πρόκληση για μένα είναι να καταφέρω να σχεδιάσω μια ένωση η οποία θα γίνει φάρμακο και θα βοηθήσει ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.